Με επιστολή της προς την πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η βουλευτής Πιερίας κυρία Μαρία Μίχου ζητά αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρει η κυρία Μίχου στην επιστολή της, καταθέτω προς επεξεργασία ορισμένες προτάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου νόμου. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 4 Οκτωβρίου, η κυρία Ράπογλου έκανε γνωστές τις προτάσεις στα μέλη, ενώ τις διαβίβασε και στην παριστάμενη αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, κυρία Φόφη Γεννηματά, ώστε να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι προτάσεις της κυρίας Μίχου αφορούν τα άρθρα 14 και 16 και κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Να διασφαλιστεί με νόμο ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, ΠΕ01 έως και 20, θα μπορούν να αποσπώνται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μην ρυθμίζεται κάθε φορά το θέμα με υπουργική απόφαση. Να συνυπολογίζεται και τυχόν προϋπηρεσία του υποψηφίου συντονιστή εκπαίδευσης στη διοίκηση δημόσιου ΙΕΚ. Ο μέχρι σήμερα αποκλεισμός της είναι πέρα για πέρα ορθολογικός από τη στιγμή που η υπηρεσία διδασκαλίας σε δημόσιο ΙΕΚ αποτελεί αναγνωρισμένη διδακτική εμπειρία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει παιδαγωγική κατάρτιση, ΑΣΠΕΤΕ Παιδαγωγικό, η οποία αποτελεί σημαντικό προσόν και πρέπει να συνυπολογίζεται ή τουλάχιστον να συνεκτιμάται στην τελική επιλογή, ασχέτως εάν αποτελεί ή όχι τυπικό προσόν διορισμού. Τέλος, να προσαρμοστεί η στελέχωση των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Είναι γεγονός ότι τα εν λόγω γραφεία βρίσκονται κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα κρατών με σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, και με δεδομένη την υψηλή πλέον κινητικότητα εργατικού δυναμικού από και προς Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός της τυπικής με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, αναφέρει η βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μίχου, πρέπει κάθε γραφείο να αποτελείται από ένα συντονιστή, ένα δάσκαλο, ένα φιλόλογο, ΠΕ02, ένα καθηγητή ξένης γλώσσας, ένα καθηγητή πληροφορικής και ένα καθηγητή από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.